Σε αναζήτηση τη ρούλα πισπυρίγκου στο διαδίκτυο για αναισθητικέ ουσίε παρόμοιε με την κεταμίνη, πριν από το θάνατο τη 9χρονη Τζορτζίνα, παραπέμπουν οι ειδοποιήσει τη Google που εντοπίστηκαν στι ηλεκτρονικέ συσκευέ τη κατηγορούμενη που είχαν κατασχεθεί από το σπίτι τη. Τζορτζίνα είναι το περιστατικό που αφενό μεν μα έδειξε το δρόμο, αφετέρου είναι ένα δύσκολο περιστατικό με την έννοια ότι πρέπει ουσιαστικά να διερευνήσουμε πολύ καλά. Όχι την αιτία θανάτου είναι ξεκάθαρη, αλλά το δρόμο, αν θέλετε, της συγκεκριμένης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδοποιήσεις της Google αναφορικά με την κεταμίνη εμφανίζονται τρεις ημέρες πριν από τον θάνατο της 9χρονης στις 29 Ιανουαρίου του 2022. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η πισπυρίγκου στην απολογία της. Από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται ότι στο αίμα της Τζορτζίνας υπάρχει η ουσία κεταμίνη. Εσείς γνωρίζετε την αυτή η ουσία? Όχι, δεν τη γνώριζα μέχρι τώρα. Για την ουσία αυτή άκουσα για πρώτη φορά από την τηλεόραση. Εκείνη τη στιγμή που άκουσα για το έβριμα αυτό, μπήκα στο διαδίκτυο για να μάθω τι ουσία είναι αυτή και παράλληλα μιλούσα με τον Μάνο στο Messenger και τον ενημέρωνα τη λέει τηλεόραση. Δεν πέρασαν 15 λεπτά και με συνέλαβαν. Για πρώτη φορά, πιο ουσιαστική γνώση περί της ουσίας και τα μήνυ έμαθα μετά τη σύλληψή μου από τους δικηγόρους μου και από τους συγγενείς μου που από μόνοι τους το έψαξαν για να δουν τι είναι αυτή η ουσία. Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι η ουσία κεταμίνη εντοπίστηκε και στα ούρα της Τζορτζίνας, κάτι που σημαίνει ότι η ουσία είχε μεταβολιστεί στον οργανισμό και άρα είχε δοθεί πριν φτάσουν οι γιατροί στο δωμάτιο για να σώσουν το παιδί. Στοιχείο που ανατρέπει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι δόθηκε κεταμίνη στο παιδί από γιατρό ή νοσηλευτή. Οποιοδήποτε ισχυρισμός περί μακρότερης χορήγησης και γι' αυτό ακριβώς ύπαρξη της ουσίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να ισχύει. Η ουσία από τη στιγμή που ανεβρέθηκε χρησιμοποιήθηκε πέριξη. Τα νέα ευρήματα ανατρέπουν την υπερασπιστική γραμμή της πισπυρίγκου και ήρθαν την ώρα που οι συνηγοροί της επέμεναν ότι είχε δοθεί κεταμίνη στην Τζορτζίνα και κατά την οσιλία της στο Ωνάσιο. Για τη διάψευση που ήρθε από το Ωνάσιο ότι δεν χορηγήθηκε κεταμίνη, ενώ ανέφερε ίδια ότι χορηγήθηκε εκεί. Έχουμε αντίθετη μαρτυρία. Ο ενδιαστάσης σύζυγος της 33χρονης δηλώνει έκπληκτος για το πώς κατάφερε η πισπυρίγκου να προμηθευτεί την κεταμίνη. Γιατί είπαν ότι εσύ και ο μπαμπάς σου. Μπορούν να ψαχτούν όλα τους αρμόδιους και νομίζω ότι θα ψαχτούν κιόλας. Έχουμε κάνει και σχετικό αίτημα. Ήρεμο, ψύχρεμο. Κάτι που δεν συνάδει όταν έχεις χάσει τρία παιδιά. Δύο διαφορετικές όψεις μας έχει δώσει. Αυτή που είναι δίπλα στην μητέρα, στη σύζυγο, τη στηρίζει, την υποστηρίζει. Και αυτή που είναι από την άλλη πλευρά. Όπως φαίνεται πάντως, οι καταθέσεις των γιατρών στην ανακρίτρια που διαβεβαιώνουν ότι η Τζορτζίνα δεν αντιμετώπιζε παθολογικά προβλήματα πριν από τα επεισόδια έχουν ενοχλήσει κάποιους. Γιατροί οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει στην ανακρίτρια για την υπόθεση της Τζορτζίνας δέχονται απειλές. Όπως λένε, έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα αλλά και μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο τόσο για τους ίδιους όσο και για το συγγενικό τους περιβάλλον. Και ενώ οι έρευνες για τις αιτίες θανάτου και των άλλων δύο παιδιών, της Μαλένας και της Ήρυδα, συνεχίζονται.